Θα εξετάσουμε σε αυτή την εκπομπή του χρηματοδότες της Χρυσής Αυγής. Έχει κάνει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Λευτέρης ο Χαραλαμπόπουλος στο καινούριο τεύχος του περιοδικού Unfollow, στο οποίο έχει ερευνήσει και έχει βρει διεθνείς αλλά και ελληνικές πηγές του συγκεκριμένου Ναι, φασιστικού αν μορφώματος. τον έχουμε στο τηλέφωνο, μπορούμε να τον ακούσουμε. Τον έχουμε. Σε μισό λεπτό θα είναι μαζί μας ο Στέλιος Το Χαραλαμπόπουλος. Unfollow έχει ασχοληθεί και σε προηγούμενα τεύχη σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Μας ακούει λοιπόν ο Στέλιος. Καλησπέρα, Στέλιο. Λευτέρης. Α, με συγχωρείς λοιπόν. Ναι, μπερδεύτηκα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Πες μας λοιπόν, κατευθείαν στο ψητό, μιλάμε για τους φασίστες, τους νεοναζί της Ελλάδας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ποτίζουν αυτές τις γλάστρες και τα φιντάνια? Όπως γράφουμε και στο κομμάτι του Ανθρώπινου Κυκλοφορία, όπως και στα περίτερα, έχουν γραφτεί πάρα πολλές αναλύσεις για το φαινόμενο της γλάντωσης της Χρυσής Αυγής. Άλλοι το χρεώνουν στην κατάσταση και της Αθήνας που υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία, στην μετανάστευση, στην μεσανάστευση, στην οικονομική πολιτική, στην πολιτική κρίση. Άλλοι ακόμα και στο παιχνίδι που κάνει μαζί του το πολιτικό σύστημα και τα ΜΜΕ. Το βασικότερο όμως είναι να αναλύσει κανείς τι είναι αυτό που έφερε τη Χρυσή Αυγή από το περιφερειακό ποσοστό που είχε το 0,2. Εξέλεξε δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας το 2010 και μετά τα ποσοστά της εκτοξεύτηκαν στις εκλογές του 2012 αλλά και του 2014. Μέσα στο Unfollow που κυκλοφορεί υπάρχουν ένα σωρό απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι γυρεύουν πρωτοκλασσάτα στελέχη της Χρυσής Αυγής στη Μόσχα, όπως η κυρία Ζαρούλια, η σύζυγος του κ. Μιχαλολιάκου, ο κ. Μαρθεόπουλος. Γιατί και αν υπήρξε προσωπική εντολή του πρόεδρου Βλαδιμίρ Πούτιν να κατευθεί ρωσικό χρήμα σε ακροδεξιές και εθνικιστικές ευρωπαϊκές οργανώσεις και κόμματα μέσα σε αυτούς και τη Χρυσή Αυγή, ποιοι έχουν για να λάβουν να διεκπαιρεώνουν το σχέδιο, αν έχονται ρούβλια ή δολάρια στην Ελλάδα για λαγωγισμό της Χρυσής Αυγής και πώς διακινούνται, πώς κινούνται οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες για την ενίσχυση του ναζιστικού μορφώματος. Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου κ. Μιχαλόλια, αδερφό του κ. Μιχαλολιάκου, σε επαφές του νεοναζιστικού μορφώματος με επιχειρηματίες και φοβιστές? Αν βρήκε Χρυσή Αυγή ομογενής ανάμεσα, αν βρήκε χρηματοδότηση Χρυσή Αυγή ανάμεσα σε ομογενείς στο εξωτερικό που αναζητούσε, πώς βρέθηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη Μόσχα το 1997 καλεσμένος του Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, του αντίστοιχου ηγέτη των ακροδεξιών στη Ρωσία, και άλλα πολλά. Το λέω γιατί για να ψάξει να βρει κανείς το τι συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή πρέπει να ακολουθήσει το χρήμα. Και πρέπει να ακολουθήσει το χρήμα με πάρα πολύ υπομονή, διότι η χρηματοδότηση Χρυσής Αυγής δεν είναι ένα και δύο. Ασφαλώς και εμπλέκονται εφοπλιστές και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Υπάρχει και ένας προβεβλημένος επιχειρηματίας ο οποίος ανακατεύεται με την ενέργεια στη Ρωσία Έλληνας, ο οποίος στο παρελθόν είχε χρεωθεί ότι χρηματοδοτούσε με τον ίδιο τρόπο το λαός του κ. Καρατζαφέρη. Το δόγμα των χρυσαυγητών είναι λίγα από πολλούς και πολλά από λίγους. Όπου βλέπεις πολλά από λίγους σημαίνει μικρούς επιχειρηματίες στην Αθήνα και στην Πειραιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου από τη δεκαετία του 90 έδιναν μικρά ποσά και συνέχισαν να δίνουν μικρά ποσά. Λίγα από πολλούς σημαίνει μερικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές στην Ελλάδα και Οι οποίοι για ποιες υπηρεσίες χρηματοδοτούσαν τη Χρυσή Αυγή? Τι ήταν αυτό που τους παρήχε αυτό το φασιστικό μόρφωμα? Για τον ίδιο λόγο που έδιναν σε όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, οι μικροί επιχειρηματίες που λέει, αλλά και οι μεγάλοι, δεν χρηματοδοτούσαν μόνο τη Χρυσή Αυγή. Μπαξίς έδιναν σε όλα τα κόμματα. Και έδιναν και στην Χρυσή Αυγή. Περισσότερο στον Πειραιά, λόγω των σχέσεων του αδελφού του Μιχαλολιάκου, του Μιχαλόλια,
με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές στον Πειραιά. Κάνουν κάτι που έκαναν ανέκαθεν οι εφοπλιστές και οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Χρηματοδοτούν τα κόμματα. Δεν είναι κάτι φοβερό, ούτε κάτι τρομερό, ούτε το ακούμε για πρώτη φορά. Το θέμα αρχίζει όμως και περιπλέκεται. Γιατί όλα τα χρήματα αυτά, αν κάτσει κάποιος να αναλύσει τα λεφτά που χρειάζεται η Χρυσή Αυγή για να συντηρεί περισσότερες από 70 οργανώσεις στην Ελλάδα, για να συντηρεί πάνω από 150 πυρήνες στην Ελλάδα, για να συντηρεί και να κάνει και να πραγματοποιεί τα συσίτια, για να έχει επαγγελματικά ουσιαστικά στελέχη κοντά της. Θυμίζω ότι στις εκλογές τις πρόσφατες, οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής στα δημοτικά, στα εκλογικά κέντρα ήταν επιχρήμαση, πήραν μεροκάματο. Όλα αυτά τα λεφτά τα οποία χρειάζεται η Χρυσή Αυγή έχει δύο εφημερίδες που συντηρεί. Τα λεφτά τα οποία χρειάζεται η Χρυσή Αυγή είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε πολύ, πολύ σφιχτούς υπολογισμούς. Και με κομμένη τη χρηματοδότηση, έτσι. Υπενθυμίζω ότι έχει κοπεί η χρηματοδότηση Χρυσή Αυγή, κατέβηκε στις εκλογές η Χρυσή Αυγή και δεν προβληματίστηκε καθόλου το κόστος των εκλογών. Τα πολλά χρήματα λοιπόν για τη Χρυσή Αυγή ερχόντουσαν από το εξωτερικό και έρχονται από το εξωτερικό. Σε σχέση με τα ρώσικα κεφάλαια, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Τα ποσά. Ο κύριος και βασικός χρηματοδότης της Χρυσής Αυγής είναι ρώσικα κεφάλαια. Αυτά πώς έφταναν στη Χρυσή Αυγή? Με τον ίδιο. Κοιτάξτε, όλη η έρευνα που προσπαθεί ο ΖΟΕ να κάνει εδώ και 10 μήνες για να βρει χρήματα σε λογαριασμούς, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, βουλευτών Χρυσής Αυγής, στελεχών της Χρυσής Αυγής και οτιδήποτε άλλο, δεν πρόκειται να βρει μέσα ούτε cents, ούτε μισό ρούβλι. Τα λεφτά έρχονται με τον τρόπο που έρχεται πάντα το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα. Είτε μέσω εταιριών που έχουν στήσει στην Ελλάδα Ρώσοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε διάφορα μήκη και πλάτη, μέσω ενός κομματιού της Ρώσικης Μαφίας που δραστηριοποιείται επίσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και αν θέλεις και μέσω καραβιών τα οποία πιάνουν ελληνικά λιμάνια και προέρχονται από τη Ρωσία. Υπάρχουν και 2-3 Έλληνες εφοπλιστές που ελέγχονται για μεταφορά χρήματος από την Ρωσία στην Ελλάδα. Είναι πολύ εύκολο να δεις ποιος αγοράζει ρώσικο πετρέλαιο και να αναζητήσει κάποιος να βρει την μέθοδο και τον τρόπο με τον οποίο και Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν χρήματα ρώσικα προς τη Χρυσή Αυγή. Από ποια περίοδο? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τόσο δεδαλόγως το σύστημα που με τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν να πιάσουν τη χρηματοδότηση Χρυσής Αυγής μέσω λογαριασμών, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Όπως τα τελευταία 40 χρόνια είναι εξαιρετικά αδύνατο να βρούμε χρήματα που έχουν μετακινηθεί από επιχειρηματίες προς πολιτικούς, όποιοι το έκαναν πήγαν φυλακή, βλέπετε ο Χατζόπουλος. Εδώ τα χρήματα έρχονται, δεν μπαίνουν τότε σε λογαριασμούς, κινούνται χέρι με χέρι και ενισχύουν τη Χρυσή Αυγή. Από ποια περίοδο υπάρχει? Όποιος διαβάσει το ρεπορτάζ του Ανθόλου είναι εξαιρετικά αναλυτικό. Αυτό δεν θα το παραλείψουμε να το κάνουμε, αλλά από ποια περίοδο αρχίζει αυτή η οικονομική ενίσχυση, δηλαδή όλος αυτός... Από τη δεκαετία του 90, από το πρώτο ραντεβού του κυρίου Μιχαλολιάκου με τον κύριο Ζελινόφσκι. Από εκεί ξεκινά η ιστορία. Οι Ρώσοι με την πολιτική που ακολουθούν στην Ευρώπη φλερτάρουν πάρα πολύ με τα ακροδεξιά κινήματα. Ακόμα και η Λεπέν πρόσφατα είχε επισκεφθεί τη Ρωσία και έχει συναντηθεί με τους ίδιους ανθρώπους που συναντήθηκε και η Ζαρούλη με τον Μαρθεόπουλο. Ο δάχτυλος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσω των ακροδεξιών κομμάτων. Επερκατική ρωσική πολιτική. Την προηγούμενη δεκαετία του 2000, τα χρήματα τα οποία χώρισαν ήταν πολύ περισσότερα και όταν είδαμε ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να αποκτήσει ποσοστά ισχυρά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε τα λεφτά τα οποία συνέχισαν έρχονταν πολλά πολύ περισσότερα. Επομένως, διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου στην Ουκρανία οι ναζιστές χρηματοδοτούνται από το αντίθετο μπλοκ και εδώ στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται πιθανότατα από πηγές που έχουν σχέση με το ρώσικο κράτος. Εγώ δεν λέω πιθανότητα. Στο ρεπορτάζ είμαστε σίγουροι.
Δεν λέω ρωσικό κράτος, λέω η ρωσική ακροδεξιά, οι Ρώσοι φασίστες. Τώρα, είναι γνωστό ότι το Κρεμλίνο και η πλευρά του Πούτιν έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με τους ακροδεξιούς. Να μην αρχίσουμε τώρα και συζητάμε για τα φαινόμενα βίας προς ιδιαίτερες ομάδες, τα οποία έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ούτε για τα γεγονότα στην Ουκρανία, γιατί θα συζητάμε για ώρες. Πάντως, ένας τρόπος στον οποίο η Ρωσία να πατάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με τα ακροδεξιά κόμματα. Από εκεί έχουν τα λεφτά. Υπάρχουν και δηλώσεις ούτως ή άλλως και του Κασιδιάρη και του Μιχαλολιάκου. Υπάρχουν κείμενα του Κασιδιάρη και του Μιχαλολιάκου που μιλάνε για την μεγάλη φίλη μαμά Ρωσία. Υπάρχουν κείμενα τα οποία επιβεβαιώνουν τα ταξίδια της Ζαρούλα και του Μαρθεόπουλου. Δεν υπάρχουν κείμενα τα οποία επιβεβαιώνουν τη χρηματοδότηση. Αλλά από εκεί πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο το ελληνικό κράτος θα πρέπει να αναζητήσει και να βρει. Στο ρεπορτάζ σας επίσης υπάρχει ένα όνομα κλειδί, ο κύριος Σκοτς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κάνει αυτός ο κύριος στην Ελλάδα? Είναι ένας από τους πιο πλούσιους Ρώσους. Είναι προσωπικός φίλος κύριος του κύριου Πούτιν. Έχει έρθει τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 2 φορές στην Ελλάδα με το γιο του. Εξήγησα στην αρχή ότι υπάρχουν Ρώσοι διασκορπισμένοι. Μέχρι εδώ μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα, ο Κοστέλης. Και ο συγκεκριμένο μου φωνάξει, εκεί θα είμαι. Ωραία. Μέχρι εδώ. Ορισμένα πράγματα γράφονται και λέγονται μέχρι ένα σημείο. Ειδικά όταν έχει να κάνει με Ρώσο και με Ρώσο και μαφία. Λοιπόν, να σας συγχαρούμε και πάλι.